Καλώς ήρθατε κύριε και κύριοι, τι κάνετε, πώς είσαστε? Αντρέα, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ κύριε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, πώς είσαστε? Μια χαρά είμαστε. Θα βαρεθείτε να τον βλέπετε, παιδιά, τον Αντρέα από εδώ και πέρα. Να ξέρετε, σε παντού είναι, σε όλες τις εκπομπές. Ό,τι και να γυρνά από Αντρέα είναι εδώ πέρα. Τα σκέτς επέστρεψαν, μπράβο. Γουστάρατε με το τελευταίο επεισόδιο, καλή κακή. Γουστάρα και εγώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και ήρθαμε σήμερα, καθίσαμε σε αυτόν εδώ τον καναπέ για να γυρίσουμε ένα επεισόδιο Chilling Couch άκρος καλοκαιρινό. Διότι σήμερα θα μιλήσουμε για την σειρά την οποία ολοκληρώσαμε τουλάχιστον μέχρι τη σεζόν που έχει βγει σήμερα, την τέταρτη σεζόν. Για το The Boys, τα παιδιά, τα παλικάρια. Όπως θέλετε πείτε το. Ο τίτλος The Boys πρέπει να είναι ο πιο πατριαρχικός τίτλος μετά το X-Men. Στο οποίο είναι The Boys, ας πούμε, παρόλα αυτά έχει δύο γυναίκες μέσα. Όπως και οι X-Men είναι X-Men, παρόλο που έχουν και γυναίκες μέσα. Το The Boys, το οποίο ολοκλήρωσε την τέταρτη σεζόν και στην ουσία η τέταρτη σεζόν σέταρε την τελευταία και πέμπτη σεζόν που, όπως ανακοίνωσε η Amazon, που θα βγει, τώρα πότε θα βγει. Ναι. Καλό θα ήταν για μένα. Έχω δει κάτι μίμηση μετά το GTA 6, λέει. Καλό για μένα θα ήταν να βγει σε δύο χρόνια. 2026 αρχές. Αν και συνήθως βγαίνει τον ίδιο καιρό, βγαίνει περίπου καλοκαιράκι, έτσι όπως βγαίνει και τώρα. Βγαίνουν οι καινούργιες σεζόν. Στη μέση δηλαδή. Οπότε καλοκαίρι του 2026. Σίγουρα 26, πιστεύω. Να το περιμένουμε. 25 με τίποτα, όπως περιμένει 25 με τίποτα. Ναι. Έχουμε νέα κάμερα να πούμε, παιδιά, στο σημερινό. Τέτοιο, πάμε ένα χειροκρότημα για τη νέα κάμερα, Αντρέα. Νέα καμερούλα. Δεν θα χρειάζεται κάθε μισή ώρα να σηκωνόμαστε και να πατάμε ή να χάρουμε βίντεο, να μιλάμε. Και η κάμερα δεν το βλέπατε, βέβαια. Βέβαια, δεν το καταλαβαίνατε, αλλά εμείς τώρα έχουμε νέα κάμερα. Η 4K εποχή στο Tom & Chill κανάλι κατέφτασε. Ξεκίνησε και δεν θα ξαναφύγει από εδώ πέρα. Οπότε ελπίζουμε να βλέπετε διαφορά κιόλας στην εικόνα και θα γίνει ακόμη καλύτερη εικόνα τον επόμενο καιρό. Θα δούμε, δεν κάνω spoil. Ο Αντρέας, παιδιά, κατάφερε και με έφτασε μέσα σε 15 μέρες. Ναι. Πρέπει να είδε όλες τις σεζόν The Boys και μου λέει κάποια στιγμή σε ποιο επεισόδιο είσαι. Του λέω, είμαι στο πρώτο, δεύτερο. Σε ποιο ήμουνα? Ναι, στο δεύτερο. Στο δεύτερο και μου λέει, λοιπόν, περίμενε, θα το δούμε μαζί. Και περίμενα και όντως την τέταρτη σεζόν την είδαμε και την ολοκληρώσαμε μαζί. Λοιπόν, μία τέταρτη σεζόν που να πούμε από τώρα, ρε παιδί μου, χωρίς spoilers. Μετά θα μιλήσουμε κανονικότατα και με spoilers. Πώς μας φάνηκε σε γενικές γραμμές? Εσύ θέλω να πούμε, γενικά θα πούμε από την αρχή πώς μας φαίνεται και πώς αυτό εξελίχθηκε και φτάσαμε στην τέταρτη σεζόν τώρα να δούμε πώς έχουν πάει τα πράγματα. Με την πρώτη σεζόν. Ξεκινάμε με την πρώτη σεζόν. Εγώ θα έλεγα να μην το πάμε τόσο αναλυτικά, να μιλήσουμε για όλη τη σειρά, γιατί δεν έχει νόημα. Ούτως ή άλλως μπορούμε να μιλήσουμε και για την υπόλοιπη σειρά, μιλώντας για την τέταρτη σεζόν. Έχεις κάνει και ένα παλιό βίντεο για το The Boys. Έχω κάνει ένα, ναι, αλλά το οποίο δεν ήταν και αναλυτικό, ήταν, ναι, έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο, εντάξει, πολύ παλιό. Είναι στις αρχές του καναλιού. Ναι. Γιατί τότε νομίζω ξεκίνησε και το The Boys, το 19, ναι, το 20 ξεκίνησε. Το 19. Τότε άρχισε και το κανάλι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ πρώτα τη γενική άποψη που έχεις για την σειρά. Δηλαδή μέχρι τώρα, μέχρι την τέταρτη σεζόν. Γιατί τα είδες και μονοκοπανιά εσύ και τα έχεις πιο φρέσκα, ρε παιδί μου. Γενικά, πολύ λίγες σειρές έχω δει τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Πολύ λίγες. Ούτε καν το Breaking Bad, Game of Thrones και The Boys είναι τόσο τέτοιο. Τόσο κοντά είμαστε. Ναι. Σε εννοεί σε επίπεδο. Όχι, τόσο γρήγορα να τις δω. Α, εντάξει, οκ. Και άλλες, εντάξει, θέλεις να δεις και αυτά. Γενικά το The Boys, το είχα παρεξηγήσει λίγο στην αρχή, όταν ήμουν και πιο μικρός, γι' αυτό ίσως. Και τώρα φέτος που το είδα, ξετρελάθηκα με την πρώτη σεζόν και τη δεύτερη ειδικά. Και το είδα πάρα πολύ γρήγορα και μου άρεσε πάρα πολύ, ναι. Εντάξει, είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά λίγο... Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ, το λέω. Το λέω από τώρα. Ναι. Δεν έχει σημασία το τι θα πούμε στην τέταρτη σεζόν. Ναι. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ και εσένα αρέσει πάρα πολύ. Αυτό λέω, σε γενικές γραμμές. Ναι, ναι. Εγώ σου είπα να πεις τη γενική άποψη για τη σειρά, τη γενική σου άποψη. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου σειρές γενικά. Ναι. Αλλά. Δεν θα την έβαζες στο top 5 σου. Όχι, αλλά στο top 10 θα έμπαινε άνετα. Στο top 10. Εντάξει, και πόσες να μπουν δηλαδή. Ναι, εντάξει. Όχι, θα έμπαινε πιστεύω. Γενικά πέρασα πολύ ώρα βλέποντάς τη. Γέλασα. Γέλασες. Γέλασα. Εγώ παίζω να χιούμορ, μην έχω γελάσει δευτερόλεπτο με το The Boys. Το χιούμορ που είχε ήταν λίγο στα όρια αυτού του αμερικάνικου. Είναι ένα ιδιαίτερο αμερικάνικο χιούμορ και ακραίο, το οποίο είτε θα γελάσει πολύ με κάτι, είτε θα γελάσει, γιατί το χιούμορ είναι υποκειμενικό. Εγώ τουλάχιστον δεν το βρήκα καθόλου αστείο. Δεν γέλασα σε καμία. Σε κάποιες φάσεις εγώ το βρήκα, σε κάποιες άλλες που για κάποιους άλλους μπορεί να γέλαγα κάτι αμερικάνικο, ας πούμε. Δεν το βρήκα καθόλου αστείο. Κοίτα, γενικά εγώ δεν βρίσκω αστεία την καφρίλα. Ναι. Με αυτού του στυλ καφρίλα, γιατί υπάρχουν και διαφορετικά. Ήταν λίγο στο όριο κάποιες φορές, κάποιες φορές το ξεπερνούσε. Δεν ήταν λίγο στο όριο, ήταν, το ξεπερνούσε συνεχώς το όριο και όσο περνούσαν οι σεζόν το ξεπερνούσε ακόμη περισσότερο. Στην τέταρτη σεζόν πιστεύω υπερέβαλαν και δεν μου άρεσε τόσο. Στην τρίτη είχαν υπερβάλει λίγο περισσότερο από ότι στην τέταρτη. Στην τέταρτη λίγο μαζεύτηκαν ή τουλάχιστον μπορεί, επειδή είχαμε συνηθίσει εμείς την καφρίλα,
Όχι, δεν μαζεύτηκαν. Να... Δεν μαζεύτηκαν. Όχι. Μπορεί όχι. Απλά να συνήθισα εγώ την καφρίλα και να μου κακοφαινόταν. Ναι, δεν μαζεύτηκαν. Να σου πω εγώ τη γενική μου άποψη για τη σειρά. Ναι. Έφαγα ένα τρελό mind blowing όταν την πρώτο είδα. Γιατί ήμουν εντελώς απροετοίμαστος για αυτό που θα έβλεπα. Ναι. Δεν ήξερα τι θα δω. Η πρώτη σεζόν ήταν εκπληκτική. Η δεύτερη σεζόν ήταν ακόμη πιο εκπληκτική. Εκεί που μπαίνει και αυτή η Ναζί, η γκόμενα του Homelander, που γίνεται ακόμη πιο. Πιστεύω το η δεύτερη σεζόν είναι. Η top για μένα. Η top σεζόν, η αγαπημένη και μου. Εσύ συμφωνείς αυτό. Ναι. Ναι. Γιατί ήξερα την αρχή μέχρι το τέλος. Σου έλεγε είμαστε αυτοί, αυτοί και αυτοί και ξέρουμε τι θέλουμε. Και τι πήραν να κάνουνε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρώτη, δεύτερη και λίγο η τρίτη υπήρχε ένα μυστήριο από πίσω, ναι, στη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο χάθηκε στην τέταρτη. Από την τρίτη, από τα μέσα της τρίτης και μετά χάθηκε. Και υπήρχαν και κάποιες ισορροπίες τις οποίες έπρεπε να κρατάνε οι πρωταγωνιστές, το οποίο και αυτό χάθηκε. Στην, ναι, τέταρτη σεζόν. Η τέταρτη σεζόν είναι λίγο χυμαδιό για, ναι, μένα, ναι, τουλάχιστον, ναι, ναι, παιδιά. Αρχίζει και η πέμπτη θα είναι ακόμα χειρότερα. Πιστεύω. Είναι λίγο χυμαδιό. Η πέμπτη όχι. Σε αυτό πιστεύω. Η πέμπτη όχι, γιατί το λέω σεναριακά χυμαδιό. Έτσι. Α, η πέμπτη σεναριακά όντως δεν θα είναι τόσο, γιατί πλέον υπάρχει ένας βασικός στόχος, ναι, και πάνε προς αυτόν. Να πούμε την αλήθεια, τουλάχιστον τη δική μου την άποψη. Θεωρώ ότι η τέταρτη σεζόν, εάν παρατηρήσετε, παιδιά, τουλάχιστον όταν καθόμαι και αναλύω επεισόδια μια σειρά για το καλή ή κακή, παρατηρώ ότι. Πολύ ψωμί έχουν πρώτο, δεύτερο. Είναι και ανάλογα πόσο επεισόδια έχει η σεζόν κάθε σειρά. Αλλά μια σειρά η οποία αποτελείται από 8 μέχρι 10 επεισόδια, ρε παιδί μου. Ναι. Οι πρώτοι 1, 2, 3 επεισόδια, άντε και το 4, έχουν πολλή πληροφορία μέσα και πολύ, πολύ πλοκή από το σενάριο. Σημαντικές λεπτομέρειες που να τις προσέξεις. 5, 6, 7. Συνήθως είναι. Συνήθως το γεμίζουν 6. Λίγο, είναι λίγο πιο απλά, πιο τέτοιο που δεν γίνονται πολλά πράγματα. Άντε να γίνει ένα σημαντικό. Σε ένα επεισόδιο θα γίνει. Ναι. Στο 6 εκεί περίπου στη μέση κάτι θα γίνει. Θα γίνει σημαντικό. Ένα μόνο, ναι, σημαντικό. Δηλαδή τα υπόλοιπα απλά γίνονται για να γίνουν. Δηλαδή κάνει κοιλιά πάντα μια, ναι, σεζόν. Ναι, ναι. Στο 6, 7, 8 κάνει μια κοιλιά. Και όταν λέω κοιλιά, εννοώ σεναριακή κοιλιά. Όχι, ναι, ναι. Εσείς, ο θεατής μπορεί να μην καταλάβει κοιλιά. Mm. Απλά έχουν σετάρει τα προηγούμενα επεισόδια. Αυτό θα φορτίσει σειρά αν δεν καταλάβει κοιλιά. Ναι, μπράβο. Και δίνει πόνο στα, αν είναι από 8 όπως είναι το The Boys, ας πούμε, στο 7-8 επεισόδια. Στο 7ο-8ο επεισόδιο, στο τέλος. Τώρα στο The Boys, αυτό που είπες, η πρώτη σεζόν, ας πούμε, το 1-2-3, ξεκινάει με ένα φοβερό πρώτο επεισόδιο. Καλά, ναι, δίνει φοβερό, πόνο. Ναι, ναι, ναι. Ενώ τη season 4 ξεκινάει και κουράζει πάρα πολύ στα 3 πρώτα επεισόδια για μένα. Κουράζει πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό έκανα τον πρόλογο αυτό, ναι, ότι παρόλο που. Αυτήν την κοιλιά τη βλέπουμε σε μια ολόκληρη σεζόν να γίνεται. Δηλαδή, ξεκινάμε δυνατά, κάνουμε λίγο κοιλιά προς τη μέση και δίνουμε πόνο στο τέλος. Η τέταρτη σεζόν για μένα είναι ολόκληρη μια κοιλιά. Δηλαδή, είναι η τρίτη σεζόν που σετάρει πράγματα. Έρχεται η τέταρτη να κάνει ολόκληρη την κοιλιά για να, ναι, έρθει η πέμπτη να δώσει πόνο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Στην ουσία, η σεζόν 3, 4, 5 είναι μια σεζόν όπως είπες εσύ. Μπράβο. Μια ολόκληρη σεζόν. Ναι. Τώρα θα μου πεις, γίνονται πράγματα στην τέταρτη σεζόν. Γίνονται πολλά, ναι, πράγματα στην τέταρτη σεζόν. Σημαντικά πράγματα. Αλλά. Για εμένα έχει χαθεί το νόημα πίσω από όλα αυτά. Και από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να μιλάμε αναλυτικά για την τέταρτη σεζόν του, ναι, The Boys. Επειδή μου διαμαρτυρηθήκατε πολύ ότι δεν κάνουμε spoilers με τον Αντρέα και ότι θέλετε να μιλάμε και με spoilers, θα μιλήσουμε, ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μια σειρά, θα μιλήσουμε και με spoilers. Ωραία, από εδώ και, πέρα. Λοιπόν, μιλάμε εντελώς ελεύθερα για το The Boys. Ναι. Ωραία. Θα λέω εγώ, επειδή έχω γράψει ένα recap εδώ στο περίπου, θα λέω εγώ τι γίνεται στη σειρά για να τα σχολιάζουμε σιγά σιγά. Βέβαια, άμα θες και εσύ να σχολιάσεις κάτι από τώρα με spoiler, πριν ξεκινήσω, πες το μου. Δεν θα πω κάτι ακόμα. Ωραία, ξεκινάμε. Λοιπόν, και θα τα πούμε. Πλέον ο Μάρβιν στην τέταρτη σεζόν είναι ο αρχηγός των The Boys. Έχει φύγει ο. Ο Butcher. Ο Butcher, μπράβο. Και οι άλλοι δεν τον πολύ ακούνε, ρε παιδί μου, επειδή είναι πιο soft και τέτοια. Ούτως ή άλλως από την προηγούμενη σεζόν είχε ξεκινήσει αυτό που ο Φρέντσι με την Κιμίκο. Κιμίκο, ναι, νομίζω ότι λένε. Είχαν ξεκινήσει να αντιδράνε επειδή ο Μπούτσερ του φερόταν πολύ άσχημα και, ναι, θέλανε πιο σεβασμό και τέτοια. Okay, θέλανε να φύγουν, βασικά. Ναι, τα βαριόμουν πάρα πολύ αυτά. Okay. Ήρθε η σχέση του Φρέντσι με τη Κιμίκο να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο, παιδιά, στην τέταρτη σεζόν. Πάνε λοιπόν να σκοτώσουν την Βικτόρια, τη Βικτόρια Νιούμαν, λέω. Mm. Την τύπησε που ανατινάζει εγκεφάλου. Ή αλλιώ την Άντια. Ας πούμε, ναι, παρόλα αυτά η τέταρτη σεζόν δεν ανατείναξε τον εγκεφαλό σου. Πάνε να σκοτώσουν τη Βικτόρια, όμως δεν θα το πιστεύετε. Πάνε στραβά τα πράγματα. Μαθαίνουν ότι η κόρη της είναι και αυτή η σούπερ ηρωίδα. Καλά, φοβερή σούπερ δύναμη. Δηλαδή να αποφασίσει να κάνει σούπερ το παιδί σου και το παιδί σου να βγάζει φίδια από το στόμα. Μη σου τύχει, ναι. Φοβερή σούπερ δύναμη. Πιο αειδιαστικό πράγμα δεν έχω δει από αυτό. Στην Κίνα δεν θα περνάγε καλά. Που τα φίδια τα κάνουν σούμπα. Την απειλούν πως αν τους κάνει κάτι θα αποκαλύψουν σε όλους ότι έχει σούπερ δυνάμεις, γιατί αυτή κρύβεται ότι ενώ, ναι, θέλει να γίνει πρόεδρος της χώρας,
κρύβει ότι είναι σούπερ ηρωίδα γιατί θα έκανε κακό στην πολιτική. Έκρυβε και το όνομά τη. Λεγόταν Νάντια, Νάντια κάπω και πήγαινε για πρόεδρο. Ναι, 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 ναι. Η Starlight τώρα ξεκινάει μια οργάνωση για την τιμωρία των σούπερ ανθρώπων που κάνουν δολοφονίες και ήταν στο απειρόβλητο όλο αυτόν τον καιρό. Η Starlight προσπαθεί να το αλλάξει αυτό. Και ο Homelander, αν θυμάστε την προηγούμενη σεζόν, είχε κάνει μια δολοφονία μπροστά σε όλου που είχε σκοτώσει έναν τύπο που πέταξε ένα μπουκαλάκι στο γιο του. Ναι. Και τον σκότωσε εμψυχρό και δικάζεται γι' αυτό. Ναι, ναι. Βέβαια, να πούμε σειρά ότι όταν στην τρίτη σεζόν κάνεις ένα τέτοιο σεναριακό άλμα, δηλαδή στην ουσία επέτρεψε, έδειξε ότι ο κόσμος αποδέχεται το Homelander για αυτό που είναι ως villain. Ναι. Μπορεί όχι όλος ο κόσμος. Όλοι έκαναν, ξέρω εγώ. Γούστανε και μάλιστα έδειξε το Homelander ότι. Δεν το πίστευα αυτό που γινόταν, ότι ναι. Όντως τώρα. Εδώ είμαστε τώρα. Ναι, γουστάρουν αυτό που έκανα. Μου δίνουν το πράσινο φως για να κάνω κι άλλα. Όταν ρε παιδί μου κάνεις ένα τέτοιο σενάριακό όλμα και δείχνεις ότι ο κόσμος τελικά τον αποδέχεται για αυτό που είναι, δεν μπορείς πάλι στην τετάρτη σεζόν να μου δείχνεις πάλι τα ίδια και τα ίδια. Να μου δείχνεις ότι τον δικάζουν, ότι. Και άντε πες ότι τον δικάζουν και αυτά. Δεν μπορείς να μου δείξεις ότι ο Homelander και πάλι κρατάει τον εαυτό του πίσω. Δεν υποτίθεται ότι μετά από αυτό αυτός έπρεπε να χάσει την μπάλα. Απελευθερώθηκε, ναι. Ναι, και να σκοτώνει τους πάντες και να γίνει. Εγώ αυτό περίμενα, παιδιά, να γίνει στην τετάρτη σεζόν. Ναι. Να γίνει ο απόλυτος ηγεμόνας της γης. Ναι. Τουλάχιστον της Αμερικής αρχικά. Και τώρα ξαφνικά από αυτό πηγαίνεις στο ξανά στο ότι προσπαθεί να κερδίσει την αγάπη του κόσμου και προσπαθεί πάλι να κρύψει τη δολοφονία και να κάνει όλο αυτό που έκανε. Γιατί το κάνεις αυτό, και εφόσον... βάζει άλλους να σκοτώσουν αυτούς που. Μπράβο. Πας να μου κάνεις πάλι το Homelander πολιτικό, απλό πολιτικό, ανθρωπάκο, ξέρω εγώ, που προσπαθεί με διαπλοκή και με τέτοια να σώσει την κατάσταση για να φανεί αυτός ο wow. Δεν τον νοιάζει που δείχνει πλέον. Δεν το έκανε. Δεν είδε ότι ο κόσμος τον αποδέχτηκε για αυτό που είναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε πάλι πισωγύρισμα. Κάνουμε πισωγύρισμα γιατί θέλαμε ακόμη μια σεζόν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Το θέμα Homelander έχει κουράσει αρκετά. Πάρα πολύ, ναι. Ο Butcher βλέπει παρεστήσεις από έναν όγκο που έχει βγάλει στον εγκέφαλο από το V24 που έπαιρνε, που τελικά κάνει κακό και τον βλέπει σκοτώνει. Βλέπει τη γυναίκα του και τον. Βλέπει τη γυναίκα του και έναν CIA πράκτορα, υποτίθεται, τον Kessler. Ήτανε πρώην συνεργάτης του, νομίζω. Ναι, ο οποίος τον υποδίδει τον Jeffrey Dean Morgan, παιδιά. Ο RDJ των σειρών εννοώ. Ο ρόλος που έχει, ρε παιδί μου. Εμένα δεν με άρεσε. Τουλάχιστον μου άρεσε αρχικά, μετά με κούρασε πάρα πολύ. Αλλά επειδή μου αρέσει πολύ αυτός ο ηθοποιός, δεν με νοιάζει, παιδιά. Αφήστε τον. Εντάξει, δεν κούρασε και τόσο. Εμένα με κούρασε από κάποια στιγμή και μετά. Είναι ωραίο στην αρχή. Γίνεται και το τέτοιο τελικά. Γίνεται και το plot twist στον εγκέφαλό του. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γίνεται και το plot twist ότι τελικά είναι μέρος του, όπως και η γυναίκα του που την έβλεπε. Είναι μέρος του. Αυτό το ξέραμε, εντάξει. Ναι. Αυτός λοιπόν του προτείνει στην ουσία να σκοτώσει τον Homelander και να απαγάγει τον Ryan κρυφά από την ομάδα του. Δεν του προτείνει να σκοτώσει τον Homelander. Του προτείνει αρχικά. Αρχικά. Αρχικά, αρχικά του προτείνει έτσι. Ο Butcher καλεί τον μικρό, τον Ryan, όμως δεν τον απαγάγει τελικά γιατί πιστεύει, ρε παιδί μου, σε αυτόν ότι θα αλλάξει και θα γίνει καλός. Πιστεύω ότι ο Butcher προσπαθεί να πάει κόντρα στον εγκέφαλό του και καλά. Παιδιά, αυτό μπράβο σου. Και είναι πολύ ωραίο για μένα, αν κάτι έχει να αναδείξει καλό η τέταρτη σεζόν, είναι η εξέλιξη του χαρακτήρα του Butcher. Η εξέλιξη χαρακτήρα του Butcher, παιδιά. Μπράβο. Φοβερή εξέλιξη χαρακτήρα. Πολύ ωραίες οι αποφάσεις που τον έχουν βάλει να παίρνει εδώ. Πολύ ωραία αντιμετώπιση του απέναντι στο παιδί. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Άσχετα εάν στο τέλος στραβώνει, αλλά δεν στραβώνει από τη δική του την πλευρά. Δεν έφταιγε αυτός. Ο Homelander τώρα προσπαθεί να μετατρέψει το γιο του σε εγωπαθή που δεν τον νοιάζουν οι απλοί θνητοί, να του κάνει πλήση εγκεφάλου στην ουσία για να τον κάνει τα ίδια σκατά με αυτό να είναι. Ταυτόχρονα όμως ο Homelander βλέπει ότι ο γιος του παίρνει αρκετή αναγνωρισιμότητα και λίγο και δεν του αρέσει. Αυτό. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, ότι η εγωπάθεια που έχει ο ίδιος είναι τόσο εγωκεντρικός, τόσο εγωιστής. Δεν μπορεί να ελέγξει καν. Δεν μπορεί. Ούτε καν στο γιο του. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να χωνέψει ότι έστω ο γιος του, έστω ότι κάποιος άλλος θα είναι πάνω από αυτό. Ακόμα και ο γιος του. Ακόμη και ο ίδιος το γιος. Ναι. Ο Homelander τώρα, μόλις καταλαβαίνει ότι είναι περιτριγυρισμένος από γλύφτες που του λένε μόνο ναι σε ό,τι κάνει, στρατολογεί την Sage, μια τύπησα που η σούπερ δύναμή της είναι η εξυπνάδα. Είναι το πιο έξυπνο όν στον πλανήτη και ο εγκέφαλός της συνεχώς εξελίσσεται. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό που είναι οι νέοι YouTubers που βγαίνουν. Έτσι. Αυτή φέρνει την ιδέα να καταλάβουν ολόκληρο τον κόσμο και εκεί, παιδιά, που του λέει αυτή την ιδέα, λέω. Μα πού το σκέφτηκε η Ρουφιάνα. Άμα είσαι πανέξυπνος, αυτό είναι. Άμα είσαι υπερδύναμη. Ναι, τώρα, άμα είσαι υπερδύναμη. Δηλαδή ήρθε και είπε το αυτονόητο. Παιδιά, μήπως. Λέω, μήπως. Επειδή είσαι πιο δυνατός γενικά. Δεν θέλω τώρα να επέμβω, έτσι, αλλά είμαι και πανέξυπνη. Ναι. Μήπως επειδή τους έχουμε μια φτισιά. Τους κάνουμε μία έτσι και τους σκοτώνουμε. Μήπως λέω να δικούμε εμείς την ανθρωπότητα και όχι η ανθρωπότητα εμάς. Λέω, και είναι όλοι. Τι είπε, ρε!
Η Super Dynamo θα φταγε. Τι, δώστε ρε στο κορίτσι μια θέση σε 7 να γουστάρουμε και στείνει παιδιά ένα ολόκληρο κόλπο για να καταλάβουν επιτέλους οι σούπερ ήρωες την ανθρωπότητα. Τώρα, οι 7 σε αυτή τη σεζόν έχουν και έναν χαφιέ. Ναι. Τον A-Train. Έτσι, ο οποίος... Που είναι όντως, φαίνεται ότι είναι, γιατί είναι ο πιο συμπαθητικός από όλους. Και υπάρχει και λόγος που αλλάζει. Για να μην πάμε στον A-Train, να μείνουμε λίγο στην τύπησα. Ναι, στη Sage. Θέλω να πεις λίγο ότι... την άποψη σου για τη Sage. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Ότι σαν ηθοποιός δεν μου... Ναι. Okay, καλά, δεν τη έχουμε δώσει κανένα ρόλο που θα αλλάξει το. Ναι, εντάξει. Είναι λίγο αδιάφορη. Ο χαρακτήρας της, πολύ και αυτός αδιάφορος. Αχρίαστος, εγώ θα έλεγα. Μπορεί και αχρίαστος, όπως είπες πριν με, το... δηλαδή, με την ιδέα που έδωσε. Οκ, okay, ναι. Και αυτά που κάνουν τουλάχιστον σεναριακά για μένα, αν θέλανε να τον δείξουν. Να αναδείξουν ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο και ότι ο εγκέφαλός συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να γίνουν τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα δεν έγιναν. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε αυτά να τα έχει σκεφτεί. Κάτι τρελό αυτή. Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε αυτά να τα έχει σκεφτεί, ας πούμε, και ο Έντγκαρ. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ο τέτοιος, ναι. Σιγά το πράγμα που σκέφτηκε. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, οκ. Okay. Να επιστρέψουμε στον A-Train. Μετανιώνει για όλα τα άσχημα που έχει κάνει με τους 7 και πηγαίνει σιγά-σιγά προς το μέρος των καλών μας. Προς το μέρος των καλών μας. Στο απέναντι, τέλος πάντων. Από ναι, στο απέναντι στρατόπεδο και γίνεται ο Χαφιές. Ο Homelander τώρα, επειδή όλα είναι στημένα και υπάρχει διαπλοκή και τον νοιάζει ακόμη για κάποιο λόγο, αθώνεται από τον φόνο. Που έκανε. Ναι. Λες και τον νοιάζει, παιδιά, αν θα αθωνόταν, δεν θα χέστηκε, ρε παιδιά. Θέλει κάνει, πριν δεν έδειξε, μα δεν μας έδειξε στην προηγούμενη σεζόν. Τι, επειδή βγήκανε οι Starlighters και φωνάζανε. Σιγά. Δεν θα έβγαιναν. Σε όλα τα πράγματα. Κάποιοι τα αποδέχονται, κάποιοι δεν τα αποδέχονται. Και αυτοί που δεν το αποδέχτηκαν, τι ακριβώς θα του έκαναν του Homelander. Ναι. Κακέ Homelander. Μα τον φοβούνται ακόμη και οι σούπερ ήρωες στο Homelander. Ναι. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι έχει χάσει το νόημά της η σειρά. Από εδώ και πέρα ο Homelander θα έπρεπε να ήταν ηγεμόνας και να προσπαθεί ή να γλιτώσει από αυτόν. Θα γίνει. Θα γίνει για να δούμε. Μάλλον η πέμπτη σεζόν αυτό θα είναι. Μπαίνει στους 7 όμως, παιδιά, και άλλο ένα νέο μέλος. Είναι 7 εδώ μεταξύ, έχουν γίνει παραπάνω τώρα. Είναι ο Homelander, είναι ο Deep, ο Αμίλητος. Είναι ο A-Train. Ο Noir, μπράβο, είναι η τύπησα η έξυπνη, είναι η Firecracker. Είναι 7. 7. Όντως, υπάρχει κι άλλος. Ξεχνάμε κανέναν. Ναι. Όχι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Άρα ακόμη 7 είναι. Μπράβο, το κρατήσατε λιθινό. Βέβαια, εγώ 6 έχω εδώ τώρα. Όχι. Δεν είναι ο 7ος. Ποιοι έχουν πεθάνει, έχει πεθάνει ο Αόρατος. Έχει φύγει η Starlight. Έχει φύγει η Starlight. Πέθανε ο Νουάρα, αλλά το φέραν έναν imposter. Ο Translucent ήταν πρώτη σεζόν, εντάξει. Εντάξει, ήταν όμως. Ναι. Και τον αντικατέστησε η Starlight. Ναι. A-Train είναι κανένας, ξεχνάμε κανένα, ναι. Άρα πλέον τώρα είναι 6, δεν είναι 7. Ε? Ούτε. Οι Sage τη βγάλανε σε κάποια στιγμή. Που γίνανε 5. Και ο A-Train βγήκε. Μπράβο, ναι. Έφυγε. 9-4. Σιγά σιγά, παιδιά, έτσι θα τελειώσει. Έτσι θα χάσουν αυτοί. Ναι. Θα μείνουν χωρίς ομάδα. Σιγά σιγά. Βέβαια, γύρισε η Sage, έτσι, στο γύρισε, τέλος. Ναι, γύρισε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μπαίνει στους 7 η Firecracker. Μία τύπησα που απλά η σούπερ δύναμή της είναι να πετάει πυροτεχνήματα από τα χέρια της. Κάνει έτσι. Ναι, η οποία θα ήταν πολύ χρήσιμη σε πανηγύρια. σε. Καμιά φιέστα. Ναι, σε καμιά φιέστα, μπράβο, αν παίρνει κανένα το προτάσμα να φωνάζει Firecracker. Ναι. Και θα ήταν πολύ χρήσιμη και την Ανάσταση. Στην Ελλάδα γενικά, όπου υπάρχει χριστιανισμός, παιδιά. Έτσι. Θα ήταν έτσι, θα ήταν όλοι οι δήμαρχοι. Η Firecracker φέρτε μας εδώ πέρα, τσάμπα θα τη βγάλουμε και φέτο. Βέβαια, όσο άχρηστη και αν είναι σαν σούπερ άνθρωπος, γιατί σούπερ ηρωίδα δεν είναι. Υπεράνθρωπος, να το πούμε, σαν υπεράνθρωπος. Σουπ. Ναι. Άλλο τόσο άχρηστη είναι και στις πολιτικές αντιλήψεις της, διότι στην ουσία είναι μια ακροδεξιά τύπησα η οποία είναι οπαδός του Homelander. Βέβαια, η Firecracker έχει ένα πιο ενδιαφέρον χαρακτήρα από τη Sage για μένα. Γιατί στην αρχή, όχι στην αρχή, κάποια στιγμή μαθαίνεται ότι την κοροϊδεύε η Starlight και ήθελε να πάει εναντίον της. Μετά την κάνουν όλοι απ' έξω γιατί ήταν πιο αδύναμη και ξαφνικά ο Homelander την πήρε με το μέρος της, την εμπιστευότανε. Το καλό με τη Firecracker είναι ότι τη συνδέουν από το παρελθόν τη Starlight. Ναι. Αυτό είναι το καλό. Ότι σεναριακά, είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Μπράβο, οπότε υπάρχει beef μεταξύ τους. Ναι. Έτσι. Αυτό που πιστεύω δεν έκαναν καλά με θέμα παρελθόν και τέτοια, γιατί ρε παιδιά, τουλάχιστον εμένα, δεν με νοιάζει το παρελθόν της Κιμίκο, ρε παιδιά. Ναι. Δεν με νοιάζει. Τη λατρεύω σαν χαρακτήρα την Κιμίκο, αλλά δεν με νοιάζει να μου δείξεις πίσω τώρα πώς, τι, γιατί και να πηγαίνουν με τον Φρέντσι τώρα να σκοτώσουν. Να το δείξεις, αλλά όχι τόσο πολύ να το κουράσεις. Φτάνει, ναι, εντάξει. Επίσης για τον Γάλλο να περίμενε πω... να το κρατήσουμε τώρα για να μην ξεχάσουμε τίποτα. Πάμε σειρά. Τα έχω όλα γραμμένα, θα τα σχολιάσουμε όλα πρέπει. Η Firecracker επίσης είναι και ένα stage ακριβώς απέναντι από τα γραφεία της Starlight. Η οποία τρελαίνεται, παιδιά, δεν μπορεί να αντέχει με αυτό γιατί τη έλεγε κάτι για εκτρώσεις ότι έκανε και κάτι τέτοια. Και βγαίνει έξω και την τουλουμιάζει στο ξύλο, αλλά δεν τη σκοτώνει. Όχι. Όχι. Την τουλουμιάζει απλά στο ξύλο μπροστά σε όλους. Ναι, μπράβο, μη φάνε κακιά. Στην ίδια σκηνή τώρα, όσο γίνεται αυτό και τρώει μπουνίδια η Firecracker, τα οποία τα ευχαριστούμε και λέμε μπράβο, ναι, ρίξτε τις κι άλλες, γιατί μιλάμε για
πάρα πολύ σπαστικό χαρακτήρα και πολύ καλή ηθοποιός, αυτή που παίζει τη Firecracker. Καλή, ναι. Πάρα πολύ καλή ηθοποιός, δηλαδή θες να τη σπάσει το ξύλο. Όντως. Στην ίδια σκηνή λοιπόν ο Butcher προσπαθεί να αντλήσει πληροφορίες, σκοτώνει έναν τύπο πειμένα που λέγεται Ezekiel. Ezekiel. Η Ezekiel. Ναι, Ezekiel. Ναι. Ναι, η Ezekiel στα ελληνικά. Και τον σκοτώνει χωρίς να ξέρει πώς τον σκότωσε βέβαια. Χάνοντας τις αισθήσεις του, μπράβο, και όταν ξυπνάει τον έχει σκορπίσει παντού. Ωραία σκηνή. Πολύ καλή σκηνή. Και μας δείχνει εκεί ότι ο Butcher κάτι κρύβει. Ταυτόχρονα δείχνει και ότι μέσα του κάτι κινείται. Ναι. Εδώ ότι κάτι εδώ κινούνται, κάτι, κινούνται, ναι, ναι, ναι. Κάτι πράγματα κινούνται μέσα του ρε παιδί μου, τα οποία τα αφήνει έτσι στη σφαίρα του μυστηρίου να κινούνται. Το οποίο τελικά ανακαλύπτεται το τι είναι. Ναι, μάλλον παίρνει τα ηνία άλλο μέρος του κεφάλου του. Εγώ αυτό κατάλαβα τώρα. Ναι, είναι κάτι σαν Venom πλέον ο Butcher. Νομίζω ότι στην τελευταία σκηνή που εμφανίστηκε. Μπράβο. Και ήταν πολύ πιο... Ναι, γιατί βγαίνουν από μέσα του αυτά τα τέτοια που είναι ο Venom στην ουσία. Ήταν πολύ πιο... πώς θα το πω. Δεν ήταν γέρος, δεν είχε γεράσει, ήταν ταλαιπωρημένος. Ναι, δεν ήταν τιμοθάνατος. Ναι. Ήταν πολύ πιο ενεργητικός και τέτοιο. Βέβαια είπε ότι θα θυσιαστώ για σας. Στην ουσία σαν να κάνει το endgame του. Τώρα ο Homelander σιγά σιγά και στην τέταρτη σεζόν δείχνει ότι το χάνει όλο και περισσότερο. Και πηγαίνει, είναι μια σκηνή, το τέταρτο επεισόδιο νομίζω είναι κιόλας. Που πηγαίνει εκεί που του έκαναν παλιά πειράματα. Το τέταρτο είναι, ναι. Ναι. Στην ουσία πιάνει έναν έναν από αυτούς. Παλιότερα τον βασάνιζε. Ναι. Και. Τους βασανίζει με τον ίδιο τρόπο. Τους εξευτελίζει πρώτα. Ναι. Έτσι, μπροστά σε όλους και μετά τους σκοτώνει. Ναι. Με τον χειρότερο τρόπο, τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο που τον βασάνιζαν και εκείνοι. Ναι. Μία σκηνή που πολλοί μου στείλατε και στο Instagram αλλά και σε σχόλιο στο YouTube ότι από αυτή για κάποιο λόγο τρελαθήκαν όλοι με αυτό το επεισόδιο και συνέκριναν τον Homelander με τον Τζόκερ του Heath Ledger. Πάμε παρακάτω. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε τρελαθεί όλοι. Το βάθος του χαρακτήρα του Homelander δεν έχει καμία σχέση με το βάθος χαρακτήρα του Τζόκερ του Heath Ledger. Ναι. Είναι εκπληκτικός ηθοποιός ο Άντωνι Σταρ. Ναι, ναι. Ναι, εκπληκτικός ηθοποιός. Δεν το συζητάμε. Αλλά, παιδιά, να υπάρχει και κάποιο όρο. Δεν το λέμε, ρε παιδί μου, επειδή έχει πεθάνει ο Heath Ledger. Όχι, καμία σχέση με αυτό. Όχι. Το λέμε τόσο καιρό. Το λέμε για το Heath Ledger και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Και έχουμε πει και από πού έχει επηρεαστεί, ποια πράγματα έχει αντιγράψει, ποιοι ρόλοι ίσως να είναι και καλύτεροι από αυτόν. Καμία σχέση με αυτό, απλά ο Homelander δεν είναι και δύσκολο ρε παιδιά για να γίνει κακός ένας τέτοιος χαρακτήρας, διότι είναι ο κακός Σούπερμαν, δεν υπάρχει πιο κακό από αυτό. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, το κάνει πάρα πολύ καλά. Το κάνει πάρα πολύ καλά ρε παιδί μου και ότι σιγά σιγά αρχίζει και το χάνει. Ναι, το κάνει και το τρελαίνεται. Το δείχνει πολύ καλά. Okay. Βέβαια το δείχνει καλά μέχρι την τρίτη σεζόν. Την τέταρτη δεν χρειαζόταν να μας το δείχνει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, οκ. Okay. Καλά ήμασταν και με. Να μιλάει και στον εαυτό του καθρέφτη. Ναι. Εντάξει, πολύ πάει. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι ψυχοπαθής. Okay. Εντάξει, σαν ιδέα είναι γενικά ρε παιδί μου τρομακτικό. Ναι. Δηλαδή, ο Σούπερμαν ψυχοπαθής. Ακόμα το μεταξύ το κρατάει σε ένα σημείο το ότι έχω κι άλλους γύρω μου. Δεν έχει πάει ακόμα ότι είμαι μόνος μου. Δεν έχει πάει ακόμα εκεί. Θα φτάσει εκεί πιστεύω. Και να σας πω και κάτι ρε παιδιά. Δεν τον νιώθω τόσο κακό τον Homelander. Γιατί? Γιατί τον Homelander, αν το καλοσκεφτείτε, τον έχει φτιάξει ήδη η ανθρωπότητα. Ναι. Είναι γιος του Soldier Boy, τον οποίο τον είχαν μέσα σε ένα εργαστήριο για όλη του την παιδική ηλικία και του κάνανε πειράματα και μετά τον έβγαλαν στον έξω κόσμο επίτηδες γιατί και καλά θέλανε έναν πιο ελεγχόμενο υπερήρωα να ηγείται των 7. Ναι. Έτσι, γιατί ο Soldier Boy ήταν πιο ασυγκράτητος, λίγο πιο. Που να ξέρανε. Ναι. Εντωμεταξύ. Οπότε τώρα το ότι έχει στραβώσει ο Homelander και πάει ανάντια στην ανθρωπότητα, εγώ τουλάχιστον ο Θωμάς δεν μπορώ να είμαι την ανθρωπότητα. Φαίνεται λογικό. Ναι. Μένουμε μαζί του, ρε. Δηλαδή ξεπάτωσέ του, αφού και η ανθρωπότητα που λυμμένα τομάρια είναι. Η ανθρωπότητα φταίει που έγινε όλο αυτό. Ναι, δεν είναι. Σε αυτή τη σειρά, πραγματικά, τουλάχιστον εγώ, δεν μπορώ να δω ξεκάθαρα ποιο είναι ο καλό και ποιο είναι ο κακό τη υπόθεση. Τώρα αυτό είναι επιτυχία για τη σειρά, είναι αποτυχία για τη σειρά. Θα δείξει το τέλο τη. Γιατί ανάλογα με το τέλο θα το κρίνει αυτό. Αλλά γενικά δεν μπορώ τον Homelander να το 100% κακό. Τον συμπονώ κιόλας πολλές φορές. Έτσι δεν είναι. Στο επεισόδιο 4 εγώ έλεγα ότι έχει δίκιο που το κάνει αυτά. Και καλά κάνει. Επίσης, και γιατί το λέω. Γιατί η τέταρτη σεζόν έχει μία τάση να θέλει να δείξει τους The Boys καλούς. Το παρατηρείς αυτό. Η Κιμίκο που έχει κάνει σίγουρα, αυτό. Σίγουρα γιατί σε βάζει να δεθείς παραπάνω με όλους. Ναι. Δείχνοντας το παρελθόν τους. Ναι. Ο Φρέντσι, ο οποίος ξαφνικά από έγινε το πουθενά. Και... Καλά. Ότι ξαφνικά έγινε γκέι ο Φρέντσι επειδή πρέπει να υπάρχει και ένας γκέι στη σειρά γιατί πλέον είναι η Queen Maeve. Ναι, και η Queen Maeve πλέον που ήταν γκέι δεν υπάρχει στη σειρά και πρέπει να έχουμε και έναν. Ναι. Και ξαφνικά από το πουθενά γίνεται.
ο Φρέντσι Γκέι για να συνδέσουμε κάπως το παρελθόν, το ότι είχε σκοτώσει την οικογένεια ενός άκυρου γκέι που είδαμε ξαφνικά στη σειρά και δεν μας νοιάζει. Ναι. Γιατί να με νοιάξει για έναν χαρακτήρα τον οποίο τον βλέπω στην τέταρτη σεζόν. Ό,τι πιο άκυρο, κουραστικό. Ναι. Αδιάφορο. Τίποτα, απλά για να γεμίσουμε επεισόδια. Ναι. Δεν έχει. Και μετά από όλο αυτό, ξαφνικά ο Φρέντσι θυμάται ότι έχει σκοτώσει πολλούς και πηγαίνει και παραδίδεται. Και ποιο το νόημα να παραδοθεί για να μην βλέπει την Κιμίκο? Γι' αυτό το λόγο ήταν όλο αυτό. Για ποιο λόγο να γίνει όλο αυτό, αφού ούτως ή άλλως μετά από ένα επεισόδιο τον ξαναβγάζει έξω. Ναι. Ο Μπούτσερ. Και να μην βλέπει την Κιμίκο και μετά με την Κιμίκο τα φτιάξανε από ό,τι φαίνεται. Ναι, και στο τέλος έγινε αυτό που όλοι περιμέναμε να τα φτιάξουν. Δηλαδή ναι. Με την Κιμίκο επιτέλους να είναι ζευγάρι, αφού το χτίσεις τρεις σεζόν. Γιατί ξαφνικά πας να τον γκρεμίσεις αυτό. Χτίσεις από την πρώτη φορά που την είδε την Κιμίκο. Και δεν το λέμε ρε παιδιά επειδή τον κάνανε γκέι τον άνθρωπο. Άμα ήταν και το είχαν κτίσει κανονικότατε. Όπως για την Queen Maeve, ας πούμε. Τι όμορφο. Ναι. Τι όμορφο love story είναι αυτό που χτίζουν με την Ελίνα, νομίζω λεγότανε. Δεν θυμάμαι. Νομίζω η Ελίνα λεγότανε. Τι ωραίο που προσπαθούσαν να κρυφτούν από το Homelander, προσπαθούσαν να την προστατεύσει και γινόταν όλο αυτό. Πολύ ωραίο, χτισμένο, σωστά μέσα στη σειρά. Τώρα ξαφνικά ένας Friends ο οποίος δεν έχει πουθενά καμία αναφορά. Ότι κάποτε ήταν. Ναι, για κάτι τέτοιο ξαφνικά μου τον γυρνά σε γκέι. Και μου εμφανίζει και έναν άλλο χαρακτήρα που χεστήκαμε εντελώς ναι. Για αυτό το χαρακτήρα. Το γυρνάς σε γκέι για δύο επεισόδια και το ξαναγυρνάς. Ναι, σε straight. Σε straight. Ο οποίος τελικά μάλλον είναι bi, κατάλαβα. Αυτό το κατάλαβα. Κάτσε, ότι είναι bi. Κάτι άλλο στην ναι, ξέρω εγώ, ναι, οκ. Okay. Επαναλαμβάνουμε γιατί πολλοί θα. Δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Αρκεί να δικαιολογείται σεναριακά. Δεν μπορείς να μου το πετάς ξεκάρφωτα απλά για να έχει ένα γκέι σειρά. Δεν γίνεται. Είχε έφυγε. Εντάξει, γεια σας, ευχαριστούμε. Το κάνουν πάρα πολλές σειρές αυτό και φτάνει με αυτό. Και είναι ηλίθιο. Δηλαδή, για ποιο λόγο να το χαλάσεις όλο αυτό. Ο πατέρας του Χιούι παθαίνει εγκεφαλικό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και εκεί ο Χιούι συναντά τη μητέρα του, η οποία τον είχε καταλήψει από μικρό παιδί, η οποία μοιάζει πάρα πολύ στην Winona Ryder. Έτσι. Ωραία ηθοποιός, καλή ηθοποιός. Ναι. Παίζει πολύ ωραία το ρόλο της. Και αυτό, ας πούμε, να κάτι που χρειαζόταν. Χρειαζόταν αυτό με τον Χιούι για να καταλάβουμε λίγο την ψυχολογία του και τι τον έχει επηρεάσει να είναι έτσι όπως είναι, που κρύβεται από τον κόσμο, που είναι γενικά φοβικός. Αυτό που ήρθε η μητέρα του που εμφανίστηκε δεν είναι κάτι άκυρο, γιατί το λένε πόση σεζόν πριν. Μπράβο. Και ότι μας είχε παρατήσει και έλεγε πράγματα για τη μητέρα του. Μπράβο. Έδειχνε ότι τον ενοχλεί όλο αυτό και ότι ναι. τον έχει επηρεάσει και στην μετέπειτα ζωή του με τον πατέρα του, η σχέση του που ήταν λίγο μια σχέση μεταξύ μίσους και πάθους. Ναι. Και ήρθε τώρα αυτή η γυναίκα για να γίνει όλο αυτό που έγινε, που της έδωσε όλη την εξουσία τέλος πάντων να τον βγάλει από τα μηχανήματα όπως και έκανε. Και πήγε μετά και πήρε τον ορό, τον Β. Ναι. Και τελικά δεν τον χρησιμοποίησε, αλλά τον χρησιμοποίησε η γυναίκα του. Έτσι. Αυτό δεν ήταν τόσο κουραστικό. Όχι, και ήταν ωραίο μήνυμα κιόλας. Ναι. Αυτό. Διότι δείχνει, ρε παιδί μου, ότι να, οι χαρακτήρες μας εξελίσσονται. Δηλαδή ο Χιούι που χρησιμοποιούσε το V24 αλόγιστα. Mm. Αν και αυτό σταμάτησε, δείχνει ότι δεν χρησιμοποιήσει τον πατέρα, ότι ορίμασε και ότι τον άφησε τον άνθρωπο να πεθάνει. Μπράβο. Και όπως μετά, βέβαια, αναγκάζεται να τον σκοτώσει ο ίδιος ναι. μετά από όλο αυτό που έγινε. Το οποίο, να το πούμε έτσι, το κάνεις αυτό που κάνεις. Ξυπνάει ο πατέρας του Χιούι. Έχει σούπερ δυνάμεις που εξαφανιζόταν. Όχι εξαφανιζόταν, βασικά μπορούσε και περνούσε. Ένα αόρατος κάπως. Περνούσε μέσα αόρατος. Από την ύλη. Ναι. Από κάθε και εμφανιζόταν ναι. μέσα όπου ήθελε, τέλος πάντων, παιδί μου. Ωραία, δε αυτή. Πολύ ωραία. Σπέριο. Το κάνεις αυτό που κάνεις. Αλλά στο νοσοκομείο, αφού έγινε αυτό, το ξεπέταξαν πάρα πολύ εύκολα. Δεν μπορεί δηλαδή να ξαφνικά να γίνεται ένα σούπερ ήρωας μέσα στο νοσοκομείο, να πετσοκόβει κόσμο, να σκοτώνει, να φεύγουν, να διαμελίζονται άνθρωποι. Εντάξει, γιατί δεν μπορεί. Και μετά, όχι, γίνεται. Και να μην τους πιάνει κανένας. Α, αυτό δεν μετά ξεκινιέται. Ναι. Πώς, τι, δεν έγινε ποιος, τίποτα μετά. Γιατί. Μετά το ξεχάσανε, έφυγε αυτό. Ναι. Δηλαδή σε ένα ολόκληρο νοσοκομείο. Σκοτώθηκαν 4-5, πόσο σκοτώνει. 2-3, δεν θυμάμαι τώρα. Σκοτώνει 2 σίγουρα. Και γίνονται 2 φόνοι και δεν ψάχνει κανένας τι έγινε, να υπάρξει κάποια. Κάποια αναφορά το ότι είναι ο πατέρας του Χιούι, δεν το μάθανε οι 7 ότι ναι, έγινε σούπερ ήρωας. Κάποια ποινή, κάποιο ναι. να κυνηγηθεί κάποιος για όλο αυτό που έγινε. Τίποτα. Το ξεπετάξαν και το περάσανε στην αμέσως επόμενη. Έγινε για να γίνει αυτή η σκηνή. Ναι, μπράβο. Το οποίο κρίμα. Ναι, γιατί ήταν ωραία γενικά σκηνή όπως εξελίχθηκε. Πάρα πολύ ωραία, ρε παιδί μου, ναι. Ο Μπούτσερ λέει πως υπάρχει ένας ιός που μπορεί να σκοτώσει σούπερ ανθρώπους τελικά. Mm. Ανακαλύπτουν μετά από 4 σεζόν ότι υπάρχει τελικά ένας ιός που μπορεί να σκοτώσει. Αυτόν τον ιό τον έχει η Βικτόρια. Βέβαια, για να φτάσουν στη Βικτόρια, ελευθερώνουν τον Έντγκαρ, τον οποίο τον παίζει ο Εσπόζητο. Οπότε. Τζιανκάρλο. Τζιανκάρλο Εσπόζητο, μπράβο. Ο οποίος επανέρχεται στη σειρά και τον θέλουμε πάρα πολύ και μπράβο. Ναι, πες αυτό που είπες, Αντρέα, και έχεις πολύ δίκιο για τον Τζιανκάρλο Εσπόζητο. Α, ότι σε κάθε σειρά που. Όχι, όποια σειρά για να παίζει είναι ο ίδιος χαρακτήρας. Παίζετε. Παιδιά, παίζει τον Φρίνκ σε κάθε. Ναι. Σε κάθε σειρά. Οπουδήποτε και. Πού, Star Wars. Ναι. Αυτό παίζει.
Στο εδώ τώρα, στο The Boys, αυτό παίζει. Τώρα και στη Marvel, να δείτε αυτόν εδώ παίζει. Ναι. Να είστε σίγουροι. Εκτός και αν το βάλω να παίζει μια φορά τον καλό. Μπορεί να παίξει τον καλό μια φορά. Βέβαια στο The Boys. Ψιλο. Γίνεται. Εντό μετατρέπεται. Ναι, αν και όχι. Είναι όχι λίγο. Τόσο, ναι. Μεταξύ καλού και κακού. Κάνουν συμφωνία με τον Edgar να τον αποφυλακίσουν και εκεί για να πάνε. Και είναι μια σκηνή εκεί, στο... εκεί που θέλουν να βρουν τον Dr. Samir, που είναι γκόμενο τη Newman. Αλλά ταυτόχρονα και επιστήμονο που έχει φτιάξει αυτόν τον ιό. Και πηγαίνουν εκεί πέρα και γίνεται αυτή η φάση με τα πρόβατα. Τα σούπερ πρόβατα. Ναι. Καφριλίκι, εντάξει. Αυτό κάφρικη. Λέω ότι εντάξει, δεν μου άρεσε. Ναι, κάφρικη σκηνή. Ναι. Καλυμμένη, είναι 100% The Boys αυτή η σκηνή. Και εκεί το ξεπετάνε αρκετά. Δηλαδή, απλά πάνε να ξεφύγουν. Χρησιμοποιούν τον ιό σε ένα πτώμα για να το πετάξουν έξω στα πρόβατα για να σκοτωθούν τα πρόβατα. Και ο Μπούτσερ εκεί, κάπως με κάποιο τρόπο, βγάζει, κόβει το πόδι του Σαμίρ. Τέλεια. Τέλεια, μπράβο, ναι, χωρίς να καταλάβει κανένας απολύτως τίποτα. Χωρίς να έχει σούπερ δυνάμεις έτσι ο Μπούτσερ ναι. εκεί. Απαγάγει και το Σαμίρ τον μονόποδο. Τον κουτσό. Μόνος του όλα αυτά, έτσι. Ναι, μόνος του, εξαφανίζεται και του λέει να φτιάξει τον ιό. Τον οποίο δεν τον φτιάχνει νομίζω, δεν τον ξαναφτιάχνει. Δεν τον φτιάχνει. Όχι, γιατί βάζει μετά τον Φρέντσι. Τον φτιάχνει βασικά, αλλά τον βάζει στην κίμικο. Και ο Φρέντσι από το πόδι της Κιμίκο παίρνει τον ιό ή κάποια δόση κάτι. Μπράβο, μπράβο, ναι. Και το φτιάχνει εκείνος μετά. Ναι. Το οποίο θα μπορούσε να το έχουμε επιδείξει αυτό. Θα μπορούσε απευθείας να τον φτιάξει ο Φρέντσι τον ιό. Ίσως και όχι, γιατί είναι κάτι πολύ... Αφού τελικά αυτός τον έφτιαξε. Όχι την αρχή. Υπήρχε ένα πρώτο τέτοιο από το ναι. πόδι της Κιμίκο. Ναι. Και ο ναι. άλλος από το πρόβατο το πήρε. Ισχύει τότε. Και το έφτιαξε. Ίσως μπορούσε. Ναι. Άρα μπορούσαμε να επιδείξουμε τουλάχιστον ένα επεισόδιο. Απλά το έδειξε, όχι, το έδειξε αυτό που έγινε γιατί και καλά ήταν στη συνεργασία και δουλεύανε μόνοι τους ο Μπούτσερ με το μυαλό του. Με τον Γκέσλερ. Ναι. Εντάξει, είχε και πριν είχαμε με αυτόν. Είχαν διάδραση και ναι, πιο πριν. Γι' αυτό έγινε αυτό και καλά. Αρκετή. Γιατί θέλουν να το κάνουν μυστικά από μόνοι τους να φτιάξουν το ίδιο. Έναν μόνο λόγο βρίσκω για όλο αυτό και αυτός ο λόγος είναι το ότι εκεί μας έδειξε ότι ο Μπούτσερ, ενώ ο άλλος του μιλούσε για γενοκτονία, διότι αυτός ο ιός, εάν ναι. τον κάνανε πολύ δυνατό για να σκοτώσει και τον Homelander. Θα πέθαιναν όλοι σούπερ. Μπράβο, θα γινόταν πανδημία. Σούπερ πανδημία. Ναι. Μόνο για σούπερ ήρωες. Για υπερανθρώπους τέλος πάντων, γιατί δεν για είναι όλοι ήρωες. Οπότε ο Μπούτσερ εκεί αρνείται και σου δείχνει ότι υπάρχει εξέλιξη του χαρακτήρα, ότι πλέον ο Μπούτσερ έχει αλλάξει με τα χρόνια. Ναι. Το δείχνει και μέσω της συμπεριφοράς και που πιάνε στο παιδί του. Αργοπεθαίνει, αλλάζει. Ναι. Γιατί και η Μίκο είπαμε ότι μαθαίνει ότι υπάρχει στην Αμερική ένα παράρτημα που. Okay, σου δικαιολογγεί και το γιατί δεν μιλάει, ότι το κάνει αυτό. Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό χρειαζόταν. Ναι, αυτό χρειαζόταν. Ναι, η αλήθεια είναι. Η οποία και καλά. Και μήπως στο τέλος μιλάει ξανά, έτσι. Ναι, ναι. Βρίσκει ξανά τη μιλιά της που βλέπουν να απαγάγουν τον Φρέντσι. Ναι, γενικά όλα πήγαν στραβά στο τέλος. Τέλος. Ναι. Όλα πήγαν στραβά. Μόνο για τον Μπούτσερ δεν πήγε στραβά που έφυγε με τον ιό. Ναι, ναι, θα φτάσουμε και εκεί, λοιπόν. Ναι. Βασικά όλο αυτό και την Κιμίκο και το παρελθόν έγινε μόνο και μόνο για να μας πούνε ότι, γιατί δεν μιλάει, φαντάζομαι. Γιατί κάτι άλλο ναι. δεν ήταν τόσο. Ναι, 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 ναι. Είχαμε και σε αυτή τη σεζόν εμφάνιση του Tech Knight. Μια, να πω τώρα, σαν τρολ έκδοση του Bruce Wayne. Ήταν πλούσιο, έπαυλη, μοναχικό τύπο. Ήταν ένα το οποίο ήταν το χειρότερο επεισόδιο ναι. της τέταρτης σεζόν που γενικά ήταν mediocre. Γενικά ήταν μέτρια γενικά στα σεζόν. Ναι. Αυτό ήταν, παιδιά, είναι αυτό που σας λέω ότι εγώ ας πούμε, το τόσο καφριλίκι δεν το γουστάρω. Ναι, ναι, ναι. Κάτι σαδομαζοχιστικά πράγματα γινόντουσαν. Και η Ashley. Μπράβο. Η οποία γίνεται και αυτή στο τέλος σούπερ. Και δεν μας δείχνει σε τι άρρωστο μετατρέπεται. Διότι ναι. αυτή η παιδιά έχει τόσο άρρωστο μυαλό που δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει. Ναι. Σε τι θα μετατραπεί. Και θα γίνει και αντίπαλος του Homelander, έτσι. Ναι. Φαντάζομαι ότι στο τέλος θα γίνει όπως είχε κάτι που είχε γίνει στο Civil War, στη Marvel. Η πέμπτη σεζόν φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα έχει. Μια ομάδα με σούπερ ήρωες από τη μία. Και σούπερ από την άλλη. The Boys και σούπερ από την άλλη. Ναι. Θα έχει και κανονικούς ανθρώπους, τέλος πάντων ναι. Τελικά τον σκοτώνουν τον Tech Knight και ποιο σχέστηκε καλύτερα, δηλαδή ούτως ή άλλως. Ήταν το πιο skip επεισόδιο ναι. της σειράς. Ο Ryan τώρα βλέπουμε σιγά σιγά ότι όντως ρε παιδί μου πηγαίνει προς το bright side και όχι προς το dark side του πατέρα του. Εναντιώνεται γιατί τον έχει βάλει να κάνει προπαγάνδα ο πατέρας του. Ναι. Και αυτός εναντιώνεται και αυτός έχει ωραία εξέλιξη χαρακτήρα. Μέσω του Μπούτσερ λίγο. Ναι. Και τον βάζουν προς το τέλος να ξανασυναντηθεί με τον Μπούτσερ. Γιατί προσπαθεί αυτός να τον μεταπείσει ότι μείνει εδώ, μην ξαναπάς στο. Του λένε και την αλήθεια για τον πατέρα του. Και... Δεν το διαχειρίστηκε πολύ σωστά η. Ναι, πώς τη λένε, Mallory, πώς λέγονται. Mallory, ναι. Mallory δεν το διαχειρίστηκε σωστά καθόλου.
Και το χάλασε το λίγο. Ναι, και το χάλασε λίγο το πράγμα. Αν και φαινόταν αυτή σαν χαρακτήρα ότι γενικά πολύ έξυπνη και ότι τα διαχειρίζεται σωστά όλα. Ναι. Το χάσε λίγο. Είδατε, παιδιά, εκεί μου άρεσε γιατί το The Boys έπαιξε με τις λεπτές γραμμές. Δηλαδή, μία κίνηση δείχνει πόσο μπορεί να πάνε στραβά όλα. Mm. Δηλαδή, το ότι εκείνη την ώρα η Μάλορι το χάσε και πήγε να εγκλωβίσει τον Ράιαν και αυτό την σκότωσε. Σκότωσε μία τύπησα η οποία τον μεγάλωσε. Στην ουσία, ναι. Ο Μπούτσερ, ο οποίος είχε αρχίσει να αλλάζει άποψη για τον Ράιαν, επιστρέφει στο Dark Side, γίνεται αυτό που γίνεται και όλα καταστρέφονται. Με μία μόνο κίνηση. Εκεί μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι στιγμές που παίζονται, που είναι σε τεντωμένο σκηνή, ρε παιδί μου. Γενικά κρέμονται. Το κάνει αυτό από το πρώτο επεισόδιο, το The Boys. Ναι, ναι, ναι. Εκεί δηλαδή αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, στην ουσία, τρία επεισόδια είχαν νόημα από την τέταρτη σεζόν του The Boys. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν. Έκλεισε πάλι καλά. Έκλεισε καλά η σειρά. Ωραία. Με ένα ωραίο επεισόδιο. Έκλεισε με ένα επεισόδιο έτσι που όπως έπρεπε. Σετάρι όμως. Ήταν το τρέιλερ της season 5. Μπράβο αυτό. Σετάρι ναι. Απλά την πέμπτη σεζόν. Δηλαδή δεν είναι ότι. Σε άφησε με τεράστιο κενό. Ο Μπούτσερ επιστρέφει με. Μόνο εγώ το νιώθω. Εγώ νιώθω ότι είδα την τέταρτη σεζόν και στην ουσία δεν είδα τίποτα. Πολύ αδιάφοροι γενικά. Περιμένουμε την πέμπτη σεζόν απλά. Δηλαδή, παιδιά, ή έβλεπα την τέταρτη σεζόν ή δεν την έβλεπα, δεν είδα και κάτι. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Η εξέλιξη χαρακτήρα του Μπούτσερ ήταν ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η εξέλιξη χαρακτήρα του Ράιαν. Βέβαια, ο Μπούτσερ είχε ξεκινήσει και από την τρίτη σεζόν να δείχνει ότι αλλάζει. Και ο Ράιαν το ίδιο. Αλλά πέραν αυτών των πραγμάτων, όλα τα άλλα που έγιναν περιτά ήταν. Επίσης, μάλλον μαζί με το συμβόλαιο για τη σειρά, πρέπει να έδωσαν δώρο και πρόγραμμα αδυνατισμού για τους ηθοποιούς. Ναι. Γιατί όλοι έχουν εμφανιστεί τέτοια τσουζούν στέκες. Πραγματικά. Ειδικά ο ένας ο. Ο. Πώς το λέγανε, ο αρχηγός των The Boys. Ναι, ο νέος αρχηγός των The Boys. Ναι. Παιδιά, όλοι, άμα το παρατηρήσετε, όλοι έχουν γίνει τσιλβίθρες πλέον. Ο οποίος έρχεται να μιλάει έτσι φωτιά. Για κάποιο λόγο που το στόμα έτσι φωτιά. Οκ, έγινε, πόσο είμαστε, γιατί... Φορά και κάθε μπλούζα. Καλά μπλουζάρες. Με μία μπλούζα. Μπράβο, ναι. Σε μία σκηνή. Πρέπει να έχει εταιρεία με μπλούζες αυτός ο ηθοποιός, παιδιά, και να τις διαφημίζει και μπλουζάρες, όμως, κάτι fat joke, κάτι τέτοια φοράει. Συνέχεια με τις αλυσίδες του εδώ, είναι gangst. Και μιλάει και έτσι, γιατί είναι πολύ gangst. Στο τελευταίο επεισόδιο λέμε. Ναι. Πεθαίνει και σκέφτεται ένα σχέδιο ο Χιούι που τελικά επιστρέφει ο Μπούτσερ ανανεωμένος και του λέει ότι είσαι ηλίθιος. Σκοτώνει την κόβει στα δύο. Τη η οποία είχε πάει η Νιούμαν. Η Νιούμαν. Είχε πάει να ζητήσει για καλά τη βοήθεια απελπισμένη πλέον γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Την απειλεί με το παιδί της ο Homelander. Και πηγαίνει σε αυτούς και στην ουσία, παιδιά, και εκεί δεν νιώσετε λίγο βλάκες. Δηλαδή βλέπουμε όλη την ώρα. Ένα πολιτικό παιχνίδι μεταξύ σούπερ ηρώων, χωρίς κανένα λόγο, ενώ ο Homelander από την τρίτη σεζόν κατάλαβε ότι πλέον δεν έχει νόημα να παίζει αυτό το πολιτικό παιχνίδι, διότι τον αποδέχεται ο κόσμος για αυτό που είναι. Ναι. Έτσι. Το βλέπουμε όλο αυτό για να γυρίσει τελικά ο Μπούτσερ στο τελευταίο επεισόδιο και να κόψει στα δύο τη Νιούμα. Να κόψει στα δύο όλη την τέταρτη σεζόν. Ναι. Εγώ νιώσα βλάκα σε εκείνη την ώρα. Λέω τι βλέπουμε τόση ώρα. Άμα ήταν τόση ώρα. Σε ολόκληρη τη σεζόν αυτοί δεν παλεύανε να σώσουν. Λίγο πιο πριν, ναι. Μα αυτοί δεν παλεύανε να σώσουν στην τέταρτη σεζόν. Και να κρύψουν και να κάνουν και αού και, ναι, και ιστορίες. Αλλά το παλεύανε. Γιατί μάλλον δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα η ταυτότητά της. Ναι, και στο τέλος. Που αποκαλύφθηκε. Απλά την κόβει στα δύο. Ναι. Ο άλλος. Που στην τελική. Ο Μπούτσερ, δεν θέλανε οι The Boys. Ναι, που στην τελική οι τύποι αυτοί θα μπορούσαν να ήταν και χρήσιμοι. Ναι. Σαν σύμμαχός τους, γιατί ήταν σούπερ κι αυτοί. Και απρόβλητοι, δεν μπορούσε να καταλάβει και ποιο θα. Ναι, και η κόρη της, μπράβο, το ίδιο. Βέβαια δεν την εμπιστευόταν ο Μπούτσερ, γι' αυτό το έκανε. Ναι. Και σου λέει δεν παίζουμε, πια δεν κάνουμε συμφωνίες. Ναι, ναι. Γεια, κλακ, γεια σας. Ωραία, κάτω από την αρχή, ξέρω εγώ. Κάτω από την τρίτη σεζόν. Κάτω στην αρχή της πέμπτης, ναι. Και πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζονται. Δηλαδή παιδιά, έπρεπε να ολοκληρωθεί στην τέταρτη σεζόν το The Boys. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή εννοώ. Και η πέμπτη που θα βγει τώρα να είναι η τέταρτη. Και ας την κάνανε 10 επεισόδια. 11 επεισόδια. 12, 13. Αλλά όχι να βγάζανε τώρα μια ολόκληρη σεζόν με 8 δεν είχε. Με 8 επεισόδια μόνο και μόνο για να πούμε ότι βγάλαμε μια τέταρτη σεζόν. Το τέλος ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Ναι. Το τέλος του επεισοδίου, ναι. Που απήγαγα νομίζω τη Starlight. Όχι τον Huey, η Starlight ξέφυγε. Πήρανε τον Frenchy και την Κιμίκο, δύο χαρακτήρες που είναι στο Gen V, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Που προέρχονται, τελικά είδαμε μετά ότι προέρχονται από το Gen V. Το οποίο Gen V, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια σειρά η οποία είναι ταυτόχρονα με το The Boys, επειδή μου κινείται. Και έχει να κάνει με ένα σχολείο σούπερ ηρώων. Έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια εγώ. Τα είδα σήμερα κιόλας που γυρίζουμε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Η οποία, σαν σειρά, να πω έτσι μια παρένθεση εδώ πέρα πριν κλείσουμε, είναι αρκετά decent. Τουλάχιστον τα δύο πρώτα επεισόδια που είδα εγώ είναι πολύ κοντά. Δεν είναι στο peak των The Boys. Κοντά, εννοώ ποιοτικά. Season 1-2, ας πούμε. Όχι, καμία σχέση. Είναι season 3 εκεί. Ναι. Εκεί. Δηλαδή δεν μου είχε ανατινάξει τον εγκέφαλο τίποτα μέχρι τώρα που έχω δει. Βέβαια, ναι. Έχω δει τόσα στο The Boys που πλέον τα περιμένω και όλα. Ναι. Αλλά ένα νόημα έχει και
ενώ ένα νόημα στο ότι μαθαίνεις και πολλά έξτρα για τον κόσμο. Σίγουρα πριν τη season 5 πρέπει να τη δουν όλη αυτή τη σειρά. Γιατί από ό,τι κατάλαβε, οι χαρακτήρες είναι από, από εκεί. Θα παίξουν ρόλο κάποιοι χαρακτήρες. Βέβαια, να το πούμε ότι αν ισχύει αυτό και αν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο αυτοί οι χαρακτήρες από εκεί, για μένα είναι φάουλ. Και είναι λάθος. Είναι λίγο Marvel. Ναι. Για μένα, άσχετα εάν ενώνονται, συνδέονται αυτές οι δύο σειρές, θα έπρεπε η κάθε μία να σετάρει κανονικότατα αυτόν τον οποίο εμφανίζεται στη σειρά. Μπορεί και να το σετάρει. Έτσι. Σε 5. Δεν ξέρεις. Μπορεί, ναι. Εγώ λέω. Αν. Ναι. Είπαμε αν. Αλλιώς θα είναι λίγο Marvel αυτό. Ναι, ακριβώς. Τον Χιούι τον απαγάγει αυτή που είχε αποδράσει από το. Η τέτοια. Η Eleven του σύμπαντος του. Που είχε αποδράσει από το. Πώς λέγεται τώρα. Από το Arkham Asylum. Ναι, μπράβο. Από, δεν ξέρω πώς λέγεται. Από ένα facility, τέλος πάντων, τρελάδικο. Ναι, που το είχε οποίο... Stormfront μαζί με τον Light, κάτι. Που στην ουσία έκαναν πειράματα σε ενήλικες. Ναι. Μετέτρεπαν ενήλικες σε σούπερ ήρωες. Ναι. Και αυτή ήταν μία εξ αυτών. Ο Butcher φεύγει με τον ιό, όπως είπαμε. Μπράβο, η Starlight ξεφεύγει γιατί βρίσκει τις σούπερ δυνάμεις της. Και ο τέτοιος τι κάνει. Ποιος. Φεύγει με τώρα με τη γυναίκα του και το παιδί του. Ποιος. Όχι, τον πιάνουν γι' αυτό. Τον πιάνουν. Ποιος τον έπιασε, δεν θυμάμαι. Γι' αυτό, δεν θυμάμαι ούτε εγώ, αλλά πώς τον πιάνουν. Και έτσι κλείνει η τέταρτη σεζόν της σειράς The Boys. Όπως είπαμε και στην αρχή, θεωρώ ότι την τράβηξαν, την τραβάνε από τα μαλλιά. Ναι, σίγουρα. Πάλι καλά που ξέρουμε από τώρα ότι στην πέμπτη σεζόν τελειώνει. Βέβαια, βλέπω ότι το Amazon. Δεν γινότανε. Πόσο να πάει. Ναι. Βλέπω βέβαια ότι η Amazon γενικά το κάνει expand το συγκεκριμένο σύμπαν. Mm. Και ότι θα δούμε και άλλα πιστεύω project. Μπορεί και να δούμε. Spin-off project της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου σύμπαντος. Ήδη έχουμε. Ναι, δύο έχουμε. Δεν έχουμε. Έχουμε το Diabolical. Α, ναι. Και το Gen V. Πάντως, παρόλο που η τέταρτη σεζόν δεν μας ενθουσίασε, τη θεωρώ πολύ μέτρια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Είναι η χειρότερη. Και για να λέμε και την αλήθεια, έχει καθοδική πορεία το show. Ναι. Από τη δεύτερη σεζόν και μετά. Ναι, δηλαδή, ναι. Το peak της είναι η δεύτερη σεζόν. Και πάει λίγο κάτω. Και κατεβαίνει. Θα ανέβει λίγο με την πέμπτη. Ναι. Η τρίτη ήταν decent, αλλά και πάλι έκανε κυλίτσα. Η ήταν τέταρτη... καλύτερη, εντάξει. Ήταν καλή. Η τέταρτη... μέτρια. Η τέταρτη είναι μια μόνιμη κοιλιά. Ναι. Για μένα τουλάχιστον. Βέβαια δεν χαλάει η συνταγή, δεν βρώμησε το κρέας. Και με την πέμπτη και με την ολοκλήρωση πιστεύω ότι γενικά η σειρά θα είναι μια πολύ καλή και θα μείνει γενικά. Αν κλείσει όπως πρέπει να κλείσει. Άμα τώρα κλείσει με επεισόδια Game of Thrones, εντάξει τώρα. Ναι, θα δούμε, δεν ξέρουμε. Ναι. Θα δούμε. Αν το σώσει με την πέμπτη σεζόν, έχει καλώς, όντως, δηλαδή και η τέταρτη που κάνει κυλίτσα δεν θα μας πειράξει. Ναι. Okay. Θα λέμε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο, ωραίο. Εύχομαι να μην γίνει Game of Thrones που. Αυτό, ναι. Παιδιά, το Game of Thrones είναι τόσο καλές οι προηγούμενες 6 σεζόν που είναι η μοναδική. Η σειρά που λέμε το Game of Thrones είναι μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών μέχρι την 6η σεζόν. Ναι. Για καμία άλλη σειρά δεν θα το κάναμε αυτό. Ναι, ναι. Έτσι. Όντως. Για καμία άλλη σειρά. Δεν θα το κάναμε ούτε για το The Boys προφανώς. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι τόσο καλό όσο το Game of Thrones, αλλά εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για την 4η σεζόν The Boys. Όπως πάντα, κάτω στα σχόλια στο YouTube, γιατί. Στις υπόλοιπες πλατφόρμες δεν μπορείτε να μας γράψετε σχόλια στο YouTube, να μας πείτε τη δική σας άποψη για την τέταρτη σεζόν και τι περιμένετε να γίνει στην πέμπτη σεζόν. Και από εμάς αυτά. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε και το κανάλι στα υπόλοιπα social, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο TikTok αλλά και στο Instagram. Πατήστε το κουμπί της εγγραφής αν δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα επεισόδια. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Μπράβο, με Deadpool. Μπράβο, με Deadpool. Θα γίνει το καμός. Έχουμε αυτό κλείσει περιμένουμε τίρα. Όλο το καλοκαίρι. Μπράβο, έχουμε κλείσει τίρα για την πρεμιέρα. Θα είμαστε εκεί πέρα για να περάσουμε σούπερ. Αυτά τα λέμε. Όχι.